Αν και προαιρετικός διανόμου εμβολιασμός κατά του κορονοϊού τίνει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να καταστεί εισιτήριο για ταξίδια και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Σε επίπεδο Ευρώπης, το πρώτο βήμα έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός που με επιστολή του στην Πρόεδρο της Κομισιόν προτείνει την υιοθέτηση από όλα τα κράτη-μέλη ενός ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμών, το οποίο θα αποκαταστήσει την ελεύθερη κυκλοφορία στη Γυραιά Ήπειρο. Ενώ δεν πρόκειται να καταστήσουμε τον εμβολιασμό υποχρεωτικό ή προαπαιτούμενο για να ταξιδέψει κάποιος, τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να είναι ελεύθερα να ταξιδεύουν. Το ζήτημα μάλιστα αναμένεται να τεθεί επιτάπητο στην τηλεδιάσκεψη των 27 Ευρωπαίων ηγετών στις 21 Ιανουαρίου. Γίνονται κάποιες συζητήσεις τόσο για το κομμάτι του ταξιδιού, όσο και για το κομμάτι της εργασίας και της εισαγωγής των νοσοκομείων. Ακόμα δεν υπάρχει κάποιο σαφές πλάνο. Η ιδέα κερδίζει έδαφος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η Ουγγαρία επεξεργάζεται το ενδεχόμενο να επιτρέπει την είσοδο στη χώρα μόνο σε όσους έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ενώ και το Βέλγιο τάσεται υπέρ ενός τέτοιου εγγράφου με ισχύ ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Άκρος αντίθετη είναι η Γαλλία, την ώρα που ένα αντεστραμμένο είδος διαβατηρίου αναμένεται να εφαρμόσει η Ισπανία, η οποία θα τηρεί αρχείου με όσους αρνήθηκαν να εμβολιαστούν. Τα δεδομένα θα κοινοποιούνται, εάν παραστεί ανάγκη, στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Το Ισραήλ πρωτοπορεί και είναι ζήτημα χρόνου η χορήγηση πράσινων διαβατηρίων σε όσους λάβουν και τις δύο δόσεις του εμβολίου. Μαζί με το διαβατήριο θα λαμβάνουν και προνόμια. To allow them access really to leisure activities like hotels, gyms and restaurants and potentially international travel if there's coordination with other countries. Τις επιφυλάξεις τους διατυπώνουν ωστόσο επιστήμονες που θεωρούν εξαιρετικά πρόωρη μια τέτοια εξέλιξη. So that piece of paper is exactly that. It says I had a vaccine, fine. Or I had an infection, we understand. But it doesn't then translate into and therefore I am not infectious. Therefore, I will not infect other people. Ακαδημαϊκοί εκφράζουν ανησυχίες ότι τα διαβατήρια εμβολίων δύνανται να προκαλέσουν διακρίσεις, απειλώντας τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών.